να ζητήσω δημοσιογραφικό σχόλιο πρώτα. Ας αφήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην άκρη, θα μου σχολιάσετε το αποτέλεσμα. Έχουμε μια σαρωτική νίκη της υπάρχουσας κυβέρνησης. Έχουμε μια συντριβή της αντιπολίτευσης. Και έχουμε να δούμε τέτοιες διαφορές, όπως λέει ο κ. Παναγόπουλος, από το 1974. Τι σας κάνει όλο αυτό? Κοιτάξτε, να με κόψετε σε πιξελάκι, να βγάλω το κουκουέ για να μείνει δημοσιογράφος, να κρατήσω το Παναθηναϊκό για να φύγει ο Ολυμπιακός. Έχασε και ο Ολυμπιακός. Ναι, επομένως θα είμαι σαφής και ό,τι πω ισχύει και για τις δύο ιδιότητες μου. Είναι εντυπωσιακή. Πώς όμως? Όχι εντυπωσιακή επί της ουσίας για μένα. Γιατί όταν έχω ζήσει μέσα στη Βουλή και το Βουλή Watch τα λέει, δεν τα λέω εγώ, το 70% το έχει ψηφίσει ότι πρότεινε η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια το ΠΑΣΟΚ και το 50% περίπου παρακάτι ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, επί της ουσίας δεν υπήρχαν αυτό που θα έλεγε κανένας προγραμματικές, στρατηγικές διαφορές στα κεντρικά ζητήματα. Ελλάδα, ΝΑΤΟ, προαπαιτούμενα, το Ταμείο Ανάκαμψης, η πράσινη ανάπτυξη, το πρόγραμμα, όλα αυτά. Στα βασικά λοιπόν συμφωνούσαν. Που διέφεραν σε τακτικές. Που διέφεραν στη συσκευασία. Που διέφεραν στον τρόπο της αντιμετώπισης των πραγμάτων. Ουσιαστική αντιπολίτευση μέχρι σήμερα στα θεμελιώδη ζητήματα, θα μου επιτρέψει και το ΠΑΣΟΚ να το ακούσει, το κουκουέ έκανε. Και θα ξεκολουθήσει να κάνει και μετά. Αυτό σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με δύσκολο πράγμα να πάει να ψηφίσει κουκουέ. Δύσκολο να πάει να ψηφίσει κουκουέ. Γιατί το κουκουέ δεν τάζει αυτή τη στιγμή κάτι. Δεν τάζει αξιώματα. Δεν τάζει θέσεις. Δεν τάζει, ξέρετε τι εννοώ, μεγαλύτερη αντιμετώπιση για να κρούσει τη θύρα της εξουσίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Έτσι, βεβαίως, τι θέλουμε την εξουσία. Αλλά πάμε με έναν τρόπο που είναι πολύ διαφορετικός. Το περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Κανέλη? Σε ό,τι μας αφορά, το περιμέναμε και ξέραμε ότι θα πάμε καλύτερα. Πήγαμε κι εμείς, κατά την άποψή μου, σοβαρά καλύτερα. Και στις επόμενες εκλογές, η άποψή μου είναι ότι θα πάμε και ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Δεν είμαστε από τα κόμματα που δεν πάει κάποιος μη έχοντας εντυπώσει τι σημαίνει ψηφίζω κουκουέ. Αυτό είναι το ένα. Και μάλιστα η νεολαία. Λέω αν το περιμένατε, δεύτερο, γιατί την δυναμική των τελευταίων εβδομάδων στο Κομμουνιστικό Κόμμα την είχαν πιάσει πράγματι και οι δημοσκοπήσεις, το είχαμε συζητήσει και μαζί. Ναι. Αυτό το οποίο συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ δεν το είχα πιάσει δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρξαν γεγονότα εντυπωσιακά επί εντυπώσεων, προσέξτε, mm-hmm, τη τελευταία εβδομάδα, τα οποία όσους πίστευαν είχαν εγκλωβιστεί στην αντίληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά ουσιαστική, την πάτησαν και το κατάλαβαν. Mm-hmm. Δεν μπορεί μια αριστερά, ένα αριστερό κόμμα να λέει δώστε μου ψήφους της Χρυσής Αυγής τώρα. Δεν μπορεί ένα αριστερό κόμμα με το 26% να κινδυνεύει να βρεθεί στη φτώχεια να δέχεται την αντίληψη με 5.000 σε μεσαία τάξη και θα σε φορολογήσω. Δηλαδή, πώς θα σας πω, ξύπνησαν και οι κοιμισμένοι. Να, πολύ απλό. Αυτό μπορεί να φέρει θεαματικά πράγματα. Τώρα, σε μια χώρα που ψήφιζε Χρυσή Αυγή στο Δίστομο και στα Καλάβρητα, ναι, δεν μπορεί να με εντυπωσιάσει, ξέρετε. Σε μια χώρα που θεωρεί φυσιολογικό να δίνεται γραμμή μέσα από τις φυλακές σε μικρότερα ή άλλα κόμματα από καταδικασμένους εγκληματίες από το Δομοκό και να κάνουμε σοβαρή συζήτηση επί αυτού, αυτό έχει τις επιπτώσεις του. Η Νέα Δημοκρατία το χειρίστηκε έτσι όπως το χειρίστηκε και θα έρθει ο άλλος και θα αναρωτηθεί. Αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ έχει 26 έδρες. 26 έδρες σε αυτή 25-26. Ναι, ναι. 26. Πόσο δίκαιο είναι. Σκεφτείτε το στη θέση ενός λαού. Που με πολύ κόπο ανιδιωτελώς στρατεύτηκε σε αυτή την ιστορία που λέγεται ΚΚΕ. Πόσο δίκαιο είναι μέσα σε 3 εβδομάδες να χάσει 10 έδρες. Κυρία Ζαχαρά. Και να φανεί φυσιολογικό να πάρει 17-18. Προσέξτε, αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΚΚΕ. Ισχύει για την αντίληψη ότι τώρα βλέπω μια, κατά την άποψή μου, θλιβερή και βαθιά συντηρητική άποψη, στην οποία συμφωνούν όλοι, ότι πρέπει να καταδικάσουμε για πάντα την απλή αναλογική, που δεν υπάρχει πιο δίκαιο σύστημα από αυτό, από την απλή αναλογική. Για πάντα πρέπει να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να του λένε τι θα κάνει και να πάρει και την εξουσία ένα κόμμα μονάχο του με 180, mm-hmm, να αλλάξει το Σύνταγμα. Και ό,τι αντιστρατευόμαστε εμείς και θα εξακολουθήσουμε, το αντιστρατευόμαστε, mm-hmm, από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι την απαλλαγή φορολογίες του εφοπλιστικού κεφαλαίου, να μείνουν και να προχωρήσουν κι άλλο. Δείτε και αυτό. Έχουμε να δούμε πράγματα. Δείτε και αυτό. Ενδιαφέροντες καιροί, αλλά δεν τρελάθηκαν οι γάτες.